Βρισκόμαστε στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων. Εδώ δίπλα μου έχω την αστυνόμο, είναι η υποδιοικήτρια της τροχέας Χανίων. Η κυρία Μάγδα Κίτσιου είναι δίπλα μας, η οποία εκείνη ήταν η γυναίκα η οποία κατάφερε και πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες στο 12 μηνών αγοράκι, το οποίο εκείνη την ώρα βρισκόταν στην παραλία των Αγίων Αποστόλων, μια πολύ γνωστή παραλία εδώ στα Χανιά. Το παιδάκι βρισκόταν στην ακτή, σχεδόν εκεί που σκάει το κύμα, όταν ξαφνικά κάποιο κύμα το σκέπασε με αποτέλεσμα να πιει μεγάλη ποσότητα νερού. Και θέλω να μου πείτε, κυρία Κίτσιου, ποια ήταν η πρώτη αντίδραση που κάνατε? Είδατε ένα μικρό παιδάκι, μόλις 12 μηνών, να έχει καταπιεί και να έχει σχεδόν μελανιάσει. Προσέτρεξε η οικογένεια και πρώτα απ' όλα, καταρχήν καλησπέρα σας στο πάνελ της εκπομπής σας. Καλησπέρα. Προσέτρεξε πρώτα απ' όλα η οικογένεια ψάχνοντας το παιδί, ακούσαμε τη φωνή. Το πήρε, νομίζω, κάποια κυρία, είδα δίπλα μου να παίρνουν το παιδί. Και επειδή γνωρίζω πρώτες βοήθειες και είναι άμεση και η δική μου διάθεση, όταν βλέπω κάτι λόγω της δουλειάς μου, καθήκον και χαρακτήρας έχουν λίγο, είναι συνυφασμένα, προσέτρεξα, γιατί γνωρίζω πρώτες βοήθειες, να βοηθήσω το μωρό, γιατί το μωρό ήταν μελανιασμένο. Όμως το μωράκι ήταν αγωνιστής από την πρώτη στιγμή, προσπάθησε να βήξει, οπότε ήταν ένα καλό σημάδι αυτό. Να. Και ακολούθως προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε, δηλαδή πήρα εγώ το παιδί στα χέρια μου, να του κάνω κάποια λαβή, να προσπαθήσω να του κάνω, να κάνει με το να βγάλει το νερό. Προσπαθούσε συνεχώς να αναπνεύσει το μωρό. Ήταν σε κατάσταση που το πάλευε το ίδιο το μωρό. Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο. Η οικογένειά του αγχώθηκε, αγωνιστής, έτσι το είπα και στη μαμά του αυτό. Η οικογένειά του αγχώθηκε πολύ, ο κόσμος αγχώθηκε πολύ, γιατί είναι μια πολυσύχναστη παραλία, όπως είπατε. Αλλά νομίζω ότι, εντάξει, εγώ δήλωσα την ιδιότητά μου φωναχτά κάποια στιγμή, γιατί ο κόσμος με τον πανικό καμιά φορά μπορεί να κάνει πράγματα χειρότερα. Βέβαια. Δήλωσα την ιδιότητά μου και τη ξέρω ως πρώτες βοήθειες. Προσέτρεξα και μια κυρία νοσηλεύτρια, αργότερα ήρθε και μια κυρία ναυαγοσώστρια. Πήραμε το παιδί από εκεί, πήγαμε προς το πάρκινγκ, ζήτησα να κληθεί ασθενοφόρο που ήρθαν άμεσα, το ΕΚΑΒ. Και το παιδάκι, δόξα τω Θεώ, είναι καλά στην υγεία του.